να συνομιλήσουμε με μαθητές από το πρότυπο σχολείο Λύκειο Ηρακλείου που πέτυχαν το ακατόρθωτο δεύτερη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιοήθικης και είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν συνεργάτες να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα δύο βίντεο βέβαια θα με βοηθήσετε συνάδελφοι. Ειρήνη Κοκολάκη, Εύα Μακρύ και Στέλλα Μανολίτση και Γιώργος Κατσαρός, εδώ δίπλα μου αριστερά. Συγχαρητήρια παιδιά. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, Ειρήνη. Ναι, ναι. Α, το πέτυχα λοιπόν. Κατατύχει λοιπόν, πέτυχα την πρώτη αριστερά. Ειρήνη, πώς νιώθεις μετά από αυτή την επιτυχία? Ενώ να πούμε και ένα μπράβο και στον καθηγητή σας, τον Νίκο Ψαρομίλιγκο. Σωστά? Σωστά, ναι. Σωστά. Ειρήνη, λοιπόν, να ξεκινήσω με σένα. Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, φυσικά και με τη βοήθεια του αρμόδιου του καθηγητή κ. Ψαρομίλικου. Χαιρόμαστε πολύ που ο κόπος μας δομήθηκε με τη δεύτερη θέση. Εύα. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Πέρυσι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το διαγωνισμό και είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ζήσαμε αυτή την εμπειρία και που διακριθήκαμε κιόλας, αλλά στην ουσία ήταν η πορεία που μας δικαίωσε και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Στέλλα Μανολίτση. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή η προσπάθεια είχε ένα αίσιο τέλος και κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση. Πάμε και στο Γιώργο τώρα ένα σχόλιο και από, τον, από το αγόρι της παρέας. Εγώ πιστεύω ότι ενώ ναι, η πορεία ήταν αρκετά έτσι, δύσκολη, πιστεύω ότι δικαιωθήκαμε στο τέλος, επειδή κατακτήσαμε τη δεύτερη θέση και νομίζω ότι η δουλειά που βάλαμε μέσα σε αυτό, το άξιζε αυτό. Λοιπόν, Ειρήνη, βιοηθική, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, στο περιεχόμενο, στο θέμα της επιτυχίας. Ναι, εμείς ασχοληθήκαμε με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και ουσιαστικά κάναμε ένα debate σχετικά με τους υποστηρικτές και για τους επικριτές των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και παρουσιάσαμε τη δουλειά μας μέσω ενός βίντεο. Στέλλα, κερδίσατε λοιπόν τις εντυπώσεις. Αυτό το οποίο εισπράξατε εκεί από το κοινό και από τους εμπνευστές της συγκεκριμένης δράσης, τι ήταν? Ήρθαμε σε επαφή αρχικά με άλλα σχολεία της Ελλάδας και επίσης με τους αρμόδιους του διαγωνισμού, οι οποίοι ήταν διάφοροι καθηγητές και εξωτερικοί παράγοντες που ανήκουν στην Επιτροπή της Βιοεθικής και έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση και εμείς δηλαδή αποκτήσαμε πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Και αυτοί ήταν χαρούμενοι με την επίδοσή μας και εμείς επίσης. Στέλλα, υπήρξε μία προετοιμασία αρκετών εβδομάδων. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά, πριν κιόλας κλείσουμε έτσι για την καραντίνα. Από τον Μάρτιο είχαμε στείλει την περίληψη για την πρώτη φάση. Τώρα η προετοιμασία για τη δεύτερη φάση ήταν έτσι δυσκολότερη και είχε περισσότερη διάρκεια από την πρώτη φάση. Αλλά εντάξει, με πολύ κόπο και με συνεργασία και με τον καθηγητή μας τα καταφέραμε ακόμα και στο λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε. Εύα, θεωρητικά μυαλά συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχία? Η αλήθεια είναι πως εγώ είμαι θετική κατεύθυνση. Α, είδες λοιπόν, έπεσα στην περίπτωση. Ναι, πάντως σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο όμιλος του κ. Ψαρομίλικου και γι' αυτό εντάχθηκα στον όμιλό του, γιατί ασχολιόταν με ρητορικά διλήμματα και όλο αυτό με ενδιαφέρει και εμένα. Οπότε γι' αυτό το λόγο και εγώ εντάχθηκα σε αυτό το διαγωνισμό. Γιώργο, ο επόμενος στόχος... Μπαίνουν στόχοι σιγά, βήμα-βήμα. Είχατε μία επιτυχία, πρέπει να θέσετε τον επόμενο στόχο τώρα. Ο επόμενος στόχος, δυστυχώς για όλους μας, ή και ευτυχώς, θα πρέπει να είναι οι Πανελλήνιες. Ευτυχώς, να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλά τα λέτε, αλλά συνεχίζουμε να ασχολούμαστε και με εξωσχολικές δραστηριότητες όσο γίνεται, γιατί πιστεύω ότι
μαθητής θα κάνει πάντα. Έχετε... Πριν από τα μαθήματα και, και το διάβασμα. Λοιπόν, θέλω τώρα ένα μήνυμα να ξεκινήσω με την Ειρήνη σε όλους τους συνομιλίκους σας που σας παρακολουθούν. Καλό το σχολείο, αλλά και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, παρόμοιες εξωσχολικές δραστηριότητες και δράσεις, είναι αναγκαίες. Σωστά, Ειρήνη? Ναι, ναι. Για στείλε ένα μήνυμα ευκαιρία... τώρα. Είναι μια ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα και πέρα από όλα όσα μας διδάσκει το σχολείο. Και έτσι ανακαλύπτουμε νέα γνωστικά πεδία και είναι πολύ σημαντικό. Στέλλα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεφεύγουμε από αυτήν την κούραση που έχουμε με το διάβασμα. Και πραγματικά ήταν μια ευκαιρία και να γνωρίσουμε την επιστήμη της βιοειθικής έτσι περισσότερο και ειδικότερα το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, αλλά είναι επίσης και ένας τρόπος να κάνουμε κάτι που και θα μας ευνοεί και θα μας και θα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα για εμάς γνωστικά αλλά και πνευματικά. Και ψυχικά λάθος. Οπότε είμαστε έτσι πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό. Είσαι σίγουρα θεωρητική εσύ, Στέλλα, ε? Ναι, είμαι θεωρητική. Κάτι κατάλαβα. Εύα. Μέσα της συμμετοχής μας σε πολλά πράγματα εκτός από το σχολείο δεδίνουμε την αντίληψή μας και οικοδομούμε ένα πολυπαραγωγικό χαρακτήρα το οποίο καλό θα ήταν να υπάρχει στην αυριανή κοινωνία. Να υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με πολλά πράγματα όπως ας πούμε και οι αρχαίοι Ελλήνες. Δεν ήταν μόνο μαθηματικοί, ήταν και φιλόσοφοι, ήταν και μαθηματικοί και γεωμέτες και έκαναν πολλά πράγματα. Γιώργο, το δικό σου μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι για κανένα λόγο, κανένα παιδί στην ηλικία μας δεν θα έπρεπε να παρετάει τα χόμπι του ή τους στόχους και τα όνειρά του για να ακολουθήσει μόνο την προετοιμασία των πανελληνίων. Πιστεύω δηλαδή ότι όλοι πρέπει να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, λίγο περιορισμένα, αλλά και πάλι να μην παρετήσουμε αυτά που μας αρέσουν να κάνουμε. Ειρήνη, Εύα, Στέλλα, Γιώργο, να σας ευχαριστήσω, να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεσμεύομαι το αφιέρωμα την επόμενη φορά να μην περιοριστεί στα 5 λεπτά, αλλά να είναι ένα 20 λεπτό και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον καθηγητή, τον κύριο Ψαρομίλιγκο, και στους γονείς σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.